Μαρχαίου Τμήματος Τσαρδί, συνάδελφος Μαρκόπουλος Κώστας, θα απευθύνει χαιρετισμό. Συναδέλφες και συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο 12 χρόνια τώρα όχι μόνο δεν είδαμε καμία αύξηση στο μισθό μας, αλλά αντίθετα είχαμε περικοπές που έφτασαν στο 40%. Μειώθηκαν δραματικά οι αποδοχές μας, καταργήθηκε ο 13ος και 14ος μισθός, πάγωσε η διετία 16-17 για τη μισθολογική εξέλιξη, μειώθηκε το αφορολόγητο. Και ενώ η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία και τα μνημόνια, καμιά αύξηση δεν προβλέπει για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων από την 1η-1η-23 με τον πληθωρισμό να έχει ξεπεράσει το 11% και την ακρίβεια να εξανεμίζει το εισόδημά μας. Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, 3 χρόνια τώρα, όχι μόνο δεν συζητά αυξήσεις στους μισθούς μας, αλλά προσπαθεί με ψέματα να παραπλανεί στην κοινωνία ότι δήθεν η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης και στο δημόσιο από 1η-1η-23 συνεπάγεται αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό, αφού είναι γνωστό ότι οι εργαζόμενοι που έχουν εισόδημα μέχρι 12.000 το χρόνο δεν θα πάρουν το 1 ευρώ αύξηση. Ενώ όσοι έχουν εισόδημα από 12 έως 20.000 ευρώ θα πάρουν αύξηση 1,83 ευρώ το μήνα μέχρι 14,66 ευρώ το χρόνο. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιεί τους εργαζόμενους στο δημόσιο που στα 3 τελευταία χρόνια είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Είναι αυτοί που κρατούν τη χώρα όρθια. Οι συνάδελφοί μας, οι υγειονομικοί, οι γιατροί και νοσηλευτές έχουν ήδη 30 νεκρούς από την πανδημία, χωρίς καν αυτοί να αναγνωρίζονται ως εργατικό ατύχημα. Οι εκπαιδευτικοί με την τηλεκπαίδευση με δικά τους μέσα και χωρίς καμία στήριξη την πολιτεία κράτησαν ζωντανή την εκπαιδευτική διαδικασία τον πρώτο χρόνο της πανδημίας. Οι υπάλληλοι των Δήμων, των Υπουργείων, των ΕΦΚΑ, παρά τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό έδωσαν και δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Γι' αυτό είμαστε σε αυτούς που μας στοχοποιούν, γι' αυτό είμαστε απέναντι σε αυτούς που μας στοχοποιούν και δεν απολογούμαστε. Γιατί είμαστε εδώ παρόντες, όπως οφείλουμε, για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία. Σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα της υγείας που τόσο εξυπνούν οι κυβερνώντες. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, η σημερινή κυβέρνηση τα 3 τελευταία χρόνια εκμεταλλευόμενη την πανδημία όχι μόνο περιορίζει και φακλειδεύει τις κατακτήσεις μας, αλλά καταργεί και θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα όπως το δικαίωμά μας στην απεργία. Με τον νόμο 48-08 του 2021, το γνωστό νόμο Χατζηδάκη, κατάργησε ένα εμβληματικό νόμο, το 1264 του 82, το προοδευτικότερο και δημοκρατικότερο νόμο στην Ευρώπη για τα εργασιακά. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά την ψήφιση του 48-08, όλες οι απεργίες από το Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι σήμερα κηρύχθηκαν από τα δικαστήρια παράνομες και καταχρηστικές. Οι υπουργοί της σημερινής κυβέρνησης καταφεύγουν στα δικαστήρια για να κηρυχθούν παράνομες οι απεργίες. Πράγμα πρωτοφανέ για το πολιτικό σύστημα, τη μεταπολίτευση και μετά. Την ίδια στιγμή εντείνει τον αυταρχισμό και την καταστολή. Πρόεδροι δευτεροβάθμιση δικαστικών οργανώσεων και συνδικαλιστικά στελέχη σύρονται στα δικαστήρια προκειμένου να καυθεί κάθε είδους αντίδραση στην πολιτική τους. Γι' αυτό η κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη και η επαναφορά του 1264 είναι ζήτημα τιμή για το συνδικαλιστικό κίνημα. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, ο κόμπος πλέον έφτασε στο χτένι. Δεν θα δεχτούμε να συνεχίσουμε να πληρώνουμε εμείς τις τεράστιες αυξήσεις στο ρεύμα, στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο, στο ψωμί και σε όλα τα είδη λαϊκής ανάγκης. Η γενική απεργία της 9ης του Νοέμβρη, η σημερινή απεργία που γίνεται μαζί με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, έχει σαν στόχο να θέσει τέρμα σε αυτή την πολιτική. Σήμερα με επίσημο πληθωρισμό πάνω από 11% είναι η ώρα να διεκδικήσουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από το μισθό μας. Είναι η ώρα να πούμε όλοι μαζί φτάνει πια. Την κρίση δεν θα πληρώνουν πάντα οι εργαζόμενοι. Είναι η ώρα να πληρώσουν οι έχοντες και οι κατέχοντες. Όλοι και όλες μαζί διεκδικούμε αυξήσεις του μισθού μας, άμεσα τουλάχιστον ίσες με την αύξηση του πληθωρισμού.
ξεπάγωμα της τριετίας 16-17, αφορολόγητος των 12.000 ευρώ, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη για τα εργασιακά, καθώς και κατάργηση όλων των νόμων που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να καλυφθούν τα χιλιάδες οργανικά κενά που υπάρχουν στο δημόσιο, ιδιαίτερα στους τομείς της υγείας, παιδείας, κοινωνικής ασφάλισης. Ταυτόχρονα λέμε όχι στην ιδιωτικοποίηση δημόσιων οργανισμών και φορέων. Συναδέλφες και συνάδελφοι, η σημερινή απεργία πράγματι είναι απεργία σταθμός. Λέμε όλοι μαζί, με μια φωνή, φτάνει πια, θα πρέπει όλοι να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από το μισθό μας. Καλούς αγώνες. Ο Μαρίνης Αγισίλαος από τον Οτάνο μου Αρκαδίας θα απευθύνει χαιρετισμό. Συναδέλφες και συνάδελφοι, να απευθύνω και εγώ το χαιρετισμό μου στη συγκέντρωση αυτή του Νομαρχιακού Τμήματος στη συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο και να πω ότι ο Σύλλογος Εργαζομένων Οτάνο μου Αρκαδίας είναι εδώ, είναι παρόν. Οι συνάδελφοι απεργούν σήμερα και το κύριο αίτημα, γιατί είπαμε, όπως είπαμε, περάσαμε με την προσωπία του ΔΣ, γραφείο σε γραφείο, ότι αυτή η απεργία είναι σημειακή. Είναι σημειακή γιατί εδώ και 12 χρόνια, όπως είπε και ο Πρόεδρος, οι μισθοί των εργαζομένων, των δημοσίων υπαλλήλων, των μισθωτών εν γέννη και του ιδιωτικού δικαίου, έχουν υποστεί μια μείωση στο 40%. Συν 12% τους τελευταίους μήνες από τον πληθωρισμό. Άρα καταλαβαίνετε ότι η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων έχει σημειωθεί στο μισό. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και πιστεύουμε ότι αυτή η κινητοποίηση σημερινή θα δώσει το μήνυμα στην κυβέρνηση να σκύψει πάνω στο πρόβλημα και να δώσει λύση άμεσα. Και ζητάμε άμεσα αξιοπρεπείς μισθούς, προκειμένου να έχουμε μια αξιοπρεπή ζωή που να στηρίζει τη συνεργασία μας. Γιατί, να μην λέμε ψέματα, όλοι οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή, και ακόμα να είναι και τυχεροί, και να δουλεύουν δύο εργαζόμενοι σε μια οικογένεια με τους μισθούς τους, δεν μπορούν να ζήσουν. Δεν μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, δεν μπορούν να πληρώσουν τα φροντιστήρια, δεν μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους, δεν μπορούν να πληρώνουν το σούπερ μάρκετ, το ρεύμα, το πετρέλαιο, όλα αυτά. Άρα λοιπόν, τονίζουμε σήμερα, το λέμε ξεκάθαρα και δυνατά, ζητάμε από την κυβέρνηση να σκύψει άμεσα στο πρόβλημα και να δώσει αυξήσεις τουλάχιστον ίσως με τον πληθωρισμό. Ευχαριστώ πολύ και πιστεύω η φωνή αυτή να περαστεί, να ακουστεί εκεί που πρέπει. Η Πρόεδρος του Σωματείου Νοσηλευτικού Προσωπικού του Παναρκαδικού Νοσοκομείου, η Σαραντοπούλου η Διαμάντο, θα απευθύνει χαιρετισμό. Είναι οι συνάδελφοι εκείνοι που σώζουν ζωές, που δίνουν καθημερινά τη μάχη δίπλα μας. Να τους χειροκροτήσουμε. Χαιρετίζουμε και εμείς σήμερα η υγειονομική τη σημερινή 24ωρη γενική απεργία. Συμμετέχουμε και εμείς και η Ομοσπονδία μας σήμερα στην απεργία και δίνουμε το παρόν σε όλα τα συλλογητήρια που γίνονται σε όλη την Ελλάδα και διοργανώθηκαν από τα νομαρχιακά τμήματα και τα εργατικά κέντρα. Όλοι οι εργαζόμενοι δίνουμε σήμερα τη μάχη κατά της ακρίβειας που στραγγαλίζει όλους μας, όλες τις οικογένειες. Ο πληθωρισμός πλέον τρέχει με 12% εξανομίζοντας οποιοδήποτε όποιο εισόδημα των όλων των πολιτών. Η μεγάλη άνοδος των τιμών στην ενέργεια και το συνακόλουθο, η ακρίβεια στα τρόφιμα και τα άλλα είδη πρώτης ανάγκης μας φτωχοποιεί και μας εξαθλιώνει. Καθυλωμένοι μισθοί εξανομίζονται αμέσως. Την ακρίβεια και τις πληθωριστικές πιέσεις και πλέον είναι επιτακτική ανάγκη η αύξησή τους. Οι εργαζόμενοι όλοι ζούμε 12 χρόνια τώρα σε μια μόνιμη οικονομική κρίση, ενώ όμως κάποιοι άλλοι αυξάνουν τα κέρδη τους και το πλούτο τους. Εμείς, δε υγειονομικοί, δεν βιώνουμε μόνο την οικονομική εξαθλίωση, αλλά καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα πλήθος προβλημάτων στον χώρο της δουλειάς μας, εξαιτίας της μέγιστης υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης των νοσοκομείων που μας εξεθενώνουν σωματικά και ψυχικά. Πρόβλημα που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη λύση των συμβασιούχων επικουρικών και με άλλα ημίμετρα και επιδόματα. Διαρκώς επιδεινώνεται η κατάσταση. Επιπλέον πρέπει να υποσχεθούν όλοι και να υλοποιήσουν την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ένα πάγιο αίτημα που όλοι, δυστυχώς, μας κοροϊδεύουν.
Ήρθε πλέον η ώρα να βάλουμε τέρμα σε αυτή την πολιτική που κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Διεκδικούμε με όλες μας τις δυνάμεις την αύξηση του μισθού μας για να ζούμε με αξιοπρέπεια. Φτάνει πια αυτή η εξαρτήρωση. Απαιτούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από τους μισθούς μας και μόνο. Έχει καταστραφηγηθεί το 8ωρο. Το ξέρετε. Υπέραν του κανονικού ωραρίου, εργασία δεν πληρώνεται. Δυστυχώς, πρέπει σήμερα άμεση αύξηση των μισθών όλων των εργαζομένων και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Θα απευθύνει ο Νικολόπουλος ο Σπύρος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου από την παράταξη Ενωτική Κίνηση. Φίλε και φίλες, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι. 3 χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, ο ελληνικός λαός βιώνει τα πολλαπλά διέξοδα που έχουν δημιουργήσει οι κυβερνητικές πολιτικές. Οι κοινωνικές ανισότητες και οι αδικίες έχουν γιγαντωθεί, καθώς το μοναδικό μέλημα των κυβερνώντων είναι η εξυπηρέτηση των λίγων και των ισχυρών σε βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Μισθωτοί και εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι, αγρότες και κτηνοτρόφοι, βλέπουν τα εισοδήματά τους να μην φτάνουν ούτε για τα στοιχειώδη και να καταραίουν τη στιγμή που το κόστος διαβίωσης έχει εκτοξευθεί. Οι άνεργοι έχουν μείνει απροστάτευτοι, καθώς διαπιστώνουν ότι οι αξιοπρεπές δουλειές δεν υπάρχουν, ενώ η νέα γενιά ασφιχτιά δίχως να βλέπει την παραμικρή προοπτική για το μέλλον της. Στα εργασιακά η κυβέρνηση βάλθηκε να κατεδαφίσει τα πάντα. Κατάφερε με τις ιδεολειπτικές πρακτικές της να διαλύσει εργασιακά δικαιώματα και να δημιουργήσει συνθήκες εργασιακής ζούγκλας. Υπονόμευσε το 8ωρο και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Διευκόλυνε τις απολύσεις. Έφερε τις ατομικές συμβάσεις εργασίας. Πρόθεσε τις φθηνές ή απλήρωτες περιορίες και τις μικρότερες αμοιβές. Από τις σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές δεν θα μπορούσε να ξεφύγει και το κοινωνικό κράτος. Μείωσε τις δαπάνες για το κράτος πρόνοιας και τη στήριξη των ανέργων και μέσα στην ενεργειακή κρίση δεν δίστασε να ξεπουλήσει με τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Ταυτόχρονα οι ευάλωτοι δανειολήπτες αφήθηκαν έρμεοι των ΦΑΜ και οδηγούνται σε απώλεια ακόμη και της πρώτης κατοικίας μέσα σε αυτή την οικονομική κρίση. Εργαζόμενοι συνταξιούχοι, άνεργοι νέοι και νέες, το μέλλον μας υποθηκεύεται καθημερινά όλο και περισσότερο. Ο δρόμος που ακολουθεί η κυβέρνηση οδηγεί στην αρένα της κοινωνικής ταπείνωσης. Το ζητούμενο είναι αν θα αποδεχτούμε το ρόλο που μας επιφυλάσσουν. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Στην πολιτική της κοινωνικής ταπείνωσης απαντάμε με δυναμισμό και αποφασιστικότητα, με αγωνιστικό κύμα διαρκείας αλλά και ταξική αλληλεγγύη. Σήμερα όμως που η λέξη κεκτημένο τίνει να σβήσει από το λεξικό, οι εργασιακές και οι εργασιακές σχέσεις οδεύουν στη μηχανή του χρόνου αλλά και οι εργαζόμενοι στον ΚΕΑΔΑ του κέρδους. Για το συνδικαλιστικό κίνημα δεν υπάρχει πολυτέλεια για αστοχίες, περί χαλακώσεις και παλινοδίες. Στην κατεδάφιση των κεκτημένων μας υπάρχει απάντηση. Η φτώχεια, η ανέχεια, η μιζέρια δεν είναι το πεπρώμενο των ανθρώπων του μόχθου. Αυτή ήταν η στρατηγική μας χθες, με αυτή πορευόμαστε και σήμερα. Τα συλλογικά κινήματα, οι κοινωνικές μορφές δράσης, το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει άμεσα να συναντηθούν σε ένα ευρύτερο λαϊκό κίνημα, σε ένα κίνημα κοινωνικής αλληλεγγύης, αντίστασης αλλά και διεκδίκησης. Ο κόσμος της εργασίας και η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία δεν πρόκειται να επιτρέψουν στην κυβέρνηση εν των λοδόχων των συμφερόντων μιας μικρής ελίτ να διαλύσει κατακτήσεις ενός αιώνα. Θα παλέψουμε με ενότητα και αλληλεγγύη για το δικαίωμά μας στην εργασία με ανθρώπινους όρους και αξιοπρεπή αμοιβή με διασφάλιση της υγείας και την ασφάλεια των εργαζομένων. Για το δικαίωμα στην προσωπική και οικογενειακή ζωή, για ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας, για ισχυρό κοινωνικό κράτος, για περισσότερη δημοκρατία αλλά και κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτή την ώρα το εργατικό κίνημα έχει χρέος να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Οι σημερινοί εργαζόμενοι, οι άνεργοι συνταξιούχοι αλλά και οι επόμενες γενιές
θα είναι αμήλυτοι κρυπτές για τη στάση όλων αυτών σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές. Για την Αρκαδία μας όμως, τη φτωχή Αρκαδία, η ΔΕΗ ήταν και είναι ένας βασικός πυλώνας ανάπτυξης. Η Αρκαδία είναι ο φτωχότερος νομός της Ελλάδος, αλλά και ο πιο πλούσιος σε πολιτισμό και αγώνες. Έχει μια ιστορία που ο αρκαδικός λαός είναι υπερήφανος. Τον τόπο μας εμείς τον πονάμε και θέλουμε να ζήσουμε εδώ. Γι' αυτό θα παλέψουμε, για να ανατρέψουμε πολιτικές που μας φτωχαίνουν, πολιτικές που μας ταπεινώνουν. Γιατί όλοι εμείς είμαστε απόγονοι ηρώων και έχουμε ένα ιερό καθήκον να τιμούμε τους τρογόνους μας. Καλούς αγώνες. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας, συνάδελφος Μπρουμάς Αριστίδης, θα κάνει την κύρια ομιλία της εκδήλωσης. Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, νέοι και νέοι, η σημερινή μας συγκέντρωση έχει βαθύτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Είναι ο κόσμος της μισθωτής εργασίας, είναι συνταξιούχοι, οι νέοι, οι άνεργοι που συνειδητοποιούν ότι ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Είναι ο κόσμος, ο φτωχός κόσμος της εργασίας που βλέπει ότι ο μισθός του δεν φτάνει για μία εβδομάδα. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση, αντί να προχωρήσει σε ένα ολιστικό σχέδιο ενίσχυση των ευάλωτων και φτωχών νοικοκυριών, προχωρεί στη δήμωση της κοινωνίας, στη δήμωση των συνεργαστών, εφαρμόζοντας νόμους που η κοινωνία έχει ξεπεραστεί προπολού. Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ένα σχέδιο σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ένα σχέδιο που να καλύπτει τις σημερινές ανάγκες. Θέλουμε μια οικονομία που θα βασίζεται στον άνθρωπο και στις σύγχρονες ανάγκες. Οι εργαζόμενοι ενωμένοι, μαζικά, ενωτικά, απαιτούν μια αλλαγή πολιτικής. Δεν μπορεί τα φτωχά υποτζίγια να πληρώνουν τον πλούτο των ολίγων. Και επειδή έχει γίνει κεντρική ομιλία από τον συνάδελφο τον Σπύρο και δεν θέλω να επανέλθω, θα πω λοιπόν, ο νομός ο δικός μας είναι, όπως είπε και ο Σπύρος, ο φτωχότερος. Απαιτούμε, γιατί η πράξη το απέδειξε, ότι το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό, δεν είναι συνδικαλιστική διεκδίκηση, δεν είναι συνδικαλιστική κορώνα, είναι μία αναγκαιότητα. Απαιτούμε μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό με βάση το νερό και το λιγνίτι και επικουρικά τις ΑΠΕ. Λέμε όχι στα ξανακάψιμα, γιατί είδαμε λοιπόν ότι με τον πόλεμο που υπάρχει, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η δυνατότητα να έχει όλο το νοικοκυριά να έχουν ρεύμα. Στηρίζουμε τον αγώνα του νοσηλευτικού προσωπικού για μόνιμες και σταθερές προσλήψεις. Στηρίζουμε όμως και τις επικουρικές θέσεις εργασίας που έχει το Πανεργατικό Νοσοκομείο. Περιμένουμε περισσότερη στήριξη από την ΑΔΔ για αυτό το θέμα. Τις θέλουμε να είναι δίπλα μας. Στηρίζουμε τον αγώνα των τραπεζοκόμων, των καταρρευτριών, των ανθρώπων της φύλαξης, τόσο δικαστικά, τόσο πολιτικά και τόσο κοινωνικά. Ελπίζουμε μέσα από την ενότητα, τη μαζικότητα, την υπευθυνότητα, την αλληλεγγύη και την ενότητα, η σημερινή μας απεργατική συγκέντρωση να είναι επαρκή μιας νέας πορείας για μια αλλαγή πολιτικής, για να είναι σύμφωνη με τον άνθρωπο και τις σύγχρονες ανάγκες. Καλού μας αγώνες. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκδήλωση με το ψήφισμα της απεργιακής συγκέντρωσης. Το ψήφισμα θα το διαβάσει ο συνάδελφος Νικήτας Γιώργος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Αρκαδία. Ψήφισμα απεργιακής συγκέντρωσης για ΣΕΕ ΑΔΔ 9 Νοεμβρίου 2022. Εμείς οι εργαζόμενοι του νομού Αρκαδίας που συγκεντρωθήκαμε σήμερα, Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022, σε συγκέντρωση στην Πλατεία Ανεξαρτησίας στην Τρίπολη, αφού ακούσαμε τους ομιλητές, αποφασίσαμε την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι νέοι και οι νέες, εκφράζοντας για ακόμη μία φορά τη φωνή διαμαρτυρίας του κόσμου της εργασίας απέναντι στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση, είναι πλέον καθαρό στους ανθρώπους της εργασίας ότι το νέο εργασιακό νομοσχέδιο εμπεριέχει στοχευμένες νομικές κατασκευές και επικίνδυνες για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες ιδεολογικές ακροβασίες, όπως είναι η επωνομαζόμενη ατομική διευθέτηση του χρόνου εργασίας, που ουδόλως σχετίζεται με τη γνωστή σε όλους μας διευθέτηση, ούτε βεβαίως εξυπηρετεί πρόσχερες εποχικές ανάγκες επιχειρήσεων.
Με φερετζέντη συμφιλίωση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή επιχειρείται μια οριζόντια διάνοιξη ενός σκοτεινού εργασιακού τούνελ που θα μετατρέψει σε κόλαση τον εργασιακό βίο εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων. Με ατομική συμφωνία εργοδότες και εργαζόμενοι υποτίθεται ότι θα συμφωνούν εργασία με υπερβάλλωση απλήρωτη εργασία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και όλα αυτά με ατομική συμφωνία, όταν είναι της πάση γνωστό ότι οι εργαζόμενοι χωρίς την κάλυψη της συλλογικής εκπροσώπησης δεν θα έχουν τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν ως ισότιμοι συνομιλητές. Οι εργαζόμενοι απαιτούμε σεβασμό στα θεμελιώδη ατομικά και συλλογικά εργατικά δικαιώματά μας, σεβασμό στα κοινωνικο-ασφαλιστικά μας δικαιώματα, σεβασμό της αξίας, της προσωπικότητάς μας, σεβασμό στην υγεία και στην ασφάλειά μας.